παιδιά, τι κάνετε. Ελπίζω καλά, εγώ είμαι καλά και εδώ είμαι στο βίντεο. Όπως βλέπετε, είμαι κάπου αλλού, δεν είμαι στην Ελλάδα, είμαι στο Τωρίνο. Και λογικά η πρώτη σας ερώτηση θα ήταν τι κάνω εδώ, πώς τα περνάω κτλ. Οπότε αυτό έρχομαι να σας πω σήμερα. Αλλά δεν θα μιλήσω, γιατί αν μιλούσα θα μπορούσα να περιγράφω για ώρες αυτό που κάνω, αλλά θα κατατούσα λίγο βαρετό και δεν θα υπήρχαν εικόνες, βίντεο κτλ. Οπότε αυτό που αποφάσισα να κάνω είναι να σας δείξω κάποια βιντεάκια, κάποια στιγμιότυπα από τι έχω κάνει, να τα δείτε έτσι όλα και να πάρετε μια ιδέα για το πώς περνάω. Οπότε αν είστε έτοιμοι και κάθεστε αναπαυτικά, πάμε στο βίντεο. Καλημέρα, κλασική Μύρια που ενώ κουβαλάει μαζί της την κάμερα, βγάζει μου το κινητό, γιατί δεν θα βγάλω την κάμερα. Δεν ξέρω ακριβώς που πάω, αλλά είπα να έρθω από εδώ μιας και έχει έτσι ήλιο και νομίζω πάω προς το κέντρο, κέντρο. Δηλαδή και που έχει τα μαγαζιά και όλα αυτά. Εν τω μεταξύ νιώθω πίεση γιατί έγινε ρεζίλη. Γιατί δεν ήξερα ότι είναι ο τερματικός σταθμός. Και καθόμουν και μου λέει ο διπλανός μου θα κατέβεις. Και του λέω όχι. Λέει τότε κάνω στην άκρη να κατέβω. Και πού θα κατέβεις ακριβώς, λέει αυτή είναι η τερματική στάση, όλοι κατεβαίνουμε. Και μου το είπε έτσι, ξέρω εγώ, άσχημα και νιώσα τόσο απέσια. Και απλά κατέβηκα, δεν είδα καν που πάω. Προχώρησα προς το μπροστά για να απομακρυνθώ. Και μετά να ανοίξω χάρτη να δω πού είμαι ακριβώς. Και όταν πήγα να αγοράσω το εισιτήριο από ένα περίπτερο, δεν μπήκα καν στη διαδικασία να προσπαθήσω να ξεστομίσω τι ήθελα. Είχα έτοιμο ένα screenshot από μια μετάφραση, το έδειξα και μου δώσαν το εισιτήριο. Και επειδή ήταν στα ελληνικά, το κινητό με ρώτησε αν είμαι από Ελλάδα, λέω ναι. Και αυτά. Αλλά δεν ξέρω, ντρέπομαι γενικά. Τέλος πάντων, θα σας δείξω που θα πάω και ελπίζω να διασκεδάσετε μαζί μου. Τα λέμε στο επόμενο κλιπ. Αλλά είχα καιρό να φάω και γιατί να μην δοκιμάσω το σούσι στο Τωρίνο. Ειδικά τη στιγμή που έχω ξενερώσει πάρα πολύ αυτή την πόλη, δηλαδή είμαι πάρα πολύ ξενερωμένη και είπα ότι περιμένα να έχει πράγματα. Στο μισάωρο βαρέθηκα, είναι πολύ βαρετή. Δεν έχει τίποτα, δεν έχει κόσμο γενικά. Θέλω να ελπίζω λόγω καλοκαιριού. Έχει λιγότερα μαγαζιά από ό,τι έχουμε και στο Βόλο, ενώ από πολυεθνικές και τέτοια. Και αυτό δεν ξέρω, δεν μου άρεσε. Δεν έχει έτσι κίνηση, τουρισμό, τίποτα. Και απογοητεύτηκα. Το μόνο ωραίο που έχει είναι οι δρόμοι της. Έχω ξενερώσει πολύ level, σκέφτομαι να μην ξαναπιστρέψω στο Τωρίνο τις μέρες που θα είμαι. Σοβαρά προτιμώ να είμαι στο χωριό, να πάω και κάνα τρεξιματάκι και ένα περίπατο από το να είμαι εδώ, γιατί δεν έχει τίποτα να δεις. Γενικά βλέπετε, δεν έχει κόσμο, δεν έχει ωραία αύρα. Πόσο πρέπει είναι αυτό, είναι μαλλιά πετσοκομμένα. Έχω φρικάρει. Και ένα μπουκαλάκι δίπλα, ξέρω εγώ. Καλημέρα. Άλλη μια μέρα που με τυφλώνει ο ήλιος, γιατί ξέχασα να πάρω τα γυαλιά ηλίου μου. Αλλά δεν πειράζει,
Απλά θα με βλέπετε να κάνω κάπως έτσι. Σήμερα ήταν Κυριακή και επειδή έχει αλλάξει τελείως το ρολόι μου, ξύπνησα αρχικά 6. Βλέπω την 6, λέω κοιμήσου. Κοιμήθηκα και μετά ξύπνησα 8.30 και λέω εντάξει, δεν πειράζει, σηκωθώ και να μην χαλάσω το ρολόι μου, γιατί π.χ. αύριο πάλι ξυπνάω 7.20. Οπότε είπα να σηκωθώ. Και επειδή χθες είχα κατέβει κέντρο και είχα δει κάτι σαν λαϊκή, υπέθεσα ότι αυτό εννοούσε. Ο Μάρκο, ένας που μου έκανε μια πρόταση να πάω να δω το μάρκετ του χωριού. Οπότε λέω, αφού το είδα σήμερα, καλύτερα να μην κατεβαίνω την Κυριακή. Και σήμερα που λέτε που ξυπνάω και τρώω το πρωινό μου. Ούτε να βλογκάρω δεν μπορώ γιατί περνάει ο κόσμος. Τέλος πάντων, σήμερα που ξυπνάω, μου λέει, ξέρεις, σήμερα γίνεται αυτό το μάρκετ. Του λέω, ναι, είδα χθες κάτι. Μου λέει, όχι, είναι διαφορετικό. Και πρόσθεσε ότι αυτό γίνεται μόνο μία φορά το μήνα. Και σήμερα είναι Κυριακή του μήνα που θα γίνει. Είμαι σε φάση ρε φίλε, τώρα έτσι όπως το θέτεις πρέπει να πάω. Και εντάξει, είχα σκοπό να καθαρίσω το δωμάτιο. Νομίζω είναι πιο ευχάριστο να πάω να δω αυτό το μάρκετ. Μου είπε ότι θα έχει γενικά έτσι vintage πράγματα και ελπίζω να είναι ωραία φάση. Οπότε ναι, πάμε να δούμε τι μάρκετ είναι αυτό. Επίσης, για κάποιο λόγο δεν έχουμε στο σπίτι σφουγγαρίστρα. Και δεν ξέρω πώς ακριβώς θα καθαρίσω εγώ το δωμάτιο εφόσον δεν έχουμε σφουγγαρίστρα. Και ένας παππούς με κοιτάει. Σκεφτείτε ότι τις προάλλες η οικιακή βοηθός καθάριζε το σπίτι με πανάκια βραγμένα με απορρυπαντικό για το πάτωμα. Απλά μου θύμισε τη σταχτοπούτα, πώς γίνεται να μην έχετε σφουγγαρίστρα. Εγώ πώς θα καθαρίσω. Μου έπεσε η κάμερα σήμερα, ευτυχώς δεν έπαθε τίποτα. Αλλά έπεσε πάνω στη λάμπα ένα φωτάκι, ξέρω εγώ, και έσπασε το φωτάκι. Όχι, η λάμπα από το φωτάκι έσπασε. Και μύρισε κάπως. Και αν θυμάμαι καλά, νομίζω ότι όταν σπάει η λάμπα βγάζει ένα υγρό που δεν πρέπει να αναπνεύσουμε. Οπότε αυτό σημαίνει ότι το έχω αναπνεύσει. Δεν ξέρω, έχω φρικάρει. Πείτε μου λίγο. Επίσης, ελπίζω να μην με βρίσουν που έσπασα τη λάμπα. Δεν θα το πω. Απλά δεν θα έχω φωτάκι για το βράδυ. Που είναι ενοχλητικό γιατί δεν μου αρέσει να κοιμάμαι στο πλήρα σκοτάδι όταν δεν είμαι σπίτι μου γιατί δεν νιώθω ασφάλεια. We got a whole lot of new money though. Δεύτερη φορά που έρχομαι το Ρήνο, η ζέστη είναι απερίγραπτη. Νομίζω φαίνεται στο πρόσωπό μου. 37 βαθμοί Κελσίου, νομίζω. Πολύ ωραία. Έχω ξαναχαθεί, περπατούσα επί μισή ώρα επί λάθος κατεύθυνση. Γιατί το Google Maps έδειχνε ότι πάω καλά για κάποιο λόγο και όταν σταμάτησε για λίγο μετά έδειχνε ότι πάω λάθος, οπότε ξαναπερπάτησα και έχω μια μισή ώρα που περπατάω. Πάω να βρω μια κοπέλα που θα κάνουμε tour της πόλης, δηλαδή πάλι θα περπατήσω, δεν ξέρω πόσες αντοχές πρέπει να έχω άνθρωπος τη στιγμή που σήμερα δούλευα. Εντάξει, σήμερα η πόλη δεν φαίνεται τόσο άσχημη στα μάτια μου, μοιάζει και είχα 2 εβδομάδες στο χωριό και δεν είχα έρθει, οπότε τώρα που ήρθα δεν μου κακοφαίνεται τόσο. Το μόνο κακό είναι ότι είναι πάρα πολύ ακριβή, πάρα πολύ ακριβή. Οπότε τούτο είναι που λες που είσαι λαδίτσα μου, έλειψες με τις τιμές σου. Απλά δείτε τι ωραίο κτίριο αυτό που είναι πίσω μου. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Νομίζω είναι στρατιωτική σχολή από ό,τι κατάλαβα. Όχι, σχολή αστυνομικών. Φαίνεται πολύ ωραία, ή μπορεί να είναι και αστυνομία. Δεν είναι σίγουρο ότι κατάλαβα τι διάβασα. Απλά παιδιά, δεν το πιστεύω ότι κάνει τόσο ζέστη. Άμα σκεφτείτε ότι πριν 10 μέρες εγώ σκεπαζόμουν πάπλωμα και τώρα υδρώνω πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι παίζει με τον καιρό και αυτά. Εγώ σας έχω πει μη χρησιμοποιείτε πολύ πλαστικό, σας παρακαλώ. It's very beautiful. Wow. Είμαι ένας άνθρωπος που πάντα χάνεται και συνήθως δεν μου αρέσει να παίρνω τα μέσα μαζί της μεταφοράς, αλλά με τη βοήθεια της φίλης μου ήρθα στο μετρό και ελπίζω να πάω καλά βόλη μου. Αλλά γενικά για μένα είναι πολύ μεγάλη περιπέτεια, δεν ξέρω. Είμαι τόσο άχρηστη τελικά. Για μια ακόμα φορά αποφάσισα να μην εμπιστευτώ το ένστικτό μου, γιατί όπως είπα δεν πολύ ξέρω, και να ακούσω τη φίλη μου και να σταματήσω στη τάση που μου είπε, αλλά τελικά έκανα λάθος. Γιατί είχα δίκιο, έπρεπε να σταματήσω πιο μετά. Και τώρα αναγκαστικά περπατάω στον ήλιο. Τζάμπα το άγχος για να μπω στο μετρό. Τζάμπα μπήκα, γιατί έτσι κι αλλιώς έπρεπε να περπατήσω κι άλλο τώρα.
Και πεθαίνω τη ζέστη, δεν με σώζει κανένα αντιλιακό, κανένα νερό. Δεν με σώζει τίποτα. Με ξεπερνάει το ότι το Carrefour έχει ένα τόσο ωραίο κτίριο πάνω. Από πού και σπου δηλαδή το Carrefour να είναι έτσι. Και αυτό γενικά μου αρέσει στην Ιταλία, που έχουν έτσι μια φινέτσα παντού. Και αυτά είναι τόσο γλυκούλια, αυτά που είναι κολλημένα, κρεμασμένα βασικά. Τι ωραία. Παιδιά, συγκινούμε γιατί στο τέλος του δρόμου λέει Arrivederci. Πρέπει να θυμάμαι αυτόν τον δρόμο για πάντα, νομίζω, είναι τέλειος. Τα παιδάκια είναι πολύ γλυκούλια γιατί παίζουν στο νερό, κάνει τόσο ζέστη και μπαίνουν στο συντριβάνι. Και θα ήθελα να είμαι κι εγώ παιδί για να μπω κι εγώ γιατί κάνει πάρα πολύ ζέστη. Θα είμαι εδώ πέρα για ακόμα ένα μήνα και κάτι, οπότε μπορώ να σας δείξω παραπάνω πράγματα αν θέλετε. Εννοείται πως θα ετοιμάσω κι εγώ ίδια κάποια πράγματα, αλλά μπορείτε κι εσείς να ζητήσετε αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, αν θέλετε να δείξω περισσότερα πράγματα στην πόλη. Κάτι random που θα σας πω είναι ότι το μετρό έχει μόνο μία γραμμή, το οποίο είναι πολύ εύκολο για να γυρίζεις στην πόλη και να μην χάνεσαι. Και αυτό με βοηθάει πολύ εμένα, γιατί χάνομαι συνήθως. Αυτά από μένα, ελπίζω να σας άρεσαν οι στιγμές που έδειξα, να πήρατε μια ιδέα για το τι είναι το Ρήνο, για τις περιοχές, τις εκκλησίες και γενικά τα αξιοθέατα. Όπως είδατε στην αρχή, δεν είχα ξετρελαθεί τόσο, αλλά τη δεύτερη φορά που επέστρεψα είχα περισσότερο να δω και να κάνω, οπότε πέρασα και καλύτερα. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο, ευχαριστώ και τον χρόνο σας και τα λέμε στο επόμενο. Πολλά φιλάκια!